Καλημέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνετε έγκυος από το σταφύλι. Είναι ασφαλές λοιπόν, παιδιά. Πάρτε. Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα σούπερ μάρκετ χολ. Ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Είχα καιρό να κάνω, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα πήρα διάφορα πράγματα. Βρήκα αρκετά καλές προσφορές. Οπότε σκέφτηκα ότι θα σας ενδιέφερε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, αφού ξέρω πόσο πολύ τα αγαπάτε αυτά τα βίντεο. Κάντε κάτω εγγραφή στο κανάλι μου στο κουμπάκι. Και μετά το εγγραφή πατήστε το καμπανάκι. Πάρα πολύ σημαντικό, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media, τα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί σας μιλάω περισσότερο για την καθημερινότητά μου, κάνουμε διαγωνισμούς, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνετε pause αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο και να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι αγοράσατε πρόσφατα από το σούπερ μάρκετ το οποίο σας έκανε εντύπωση. Είτε είναι αυτό μια καλή προσφορά, είτε είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καινούριο και σας άρεσε, το οτιδήποτε ή δεν σας άρεσε. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Lidl και αυτές εδώ τις μπύρες. Όπως πάντα στο τέλος του βίντεο θα έχουμε τις τιμές για όλα τα σούπερ μάρκετ. Το άνοιξα για εσάς για να το δείτε. Είναι κάπως έτσι η μπύρα και απλά τις αγαπώ τις συγκεκριμένες. Μπορώ να πίνω άπειρες τέτοιες όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Πάμε τώρα λοιπόν στα πολλά τα πράγματα και πριν με κράξετε να σας πω ότι αυτά εδώ τα παίρνω διότι με βοηθούν πάρα πολύ στην ανακύκλωση, διότι όπως και να έχει χρειάζομαι πλαστικές σακούλες γιατί καθαρίζω πάρα πολύ συχνά τα περιττώματα από τα σκυλιά κλπ. Οπότε αυτό εδώ δεν το παίρνω γιατί δεν θέλω να αγοράζω σακούλες, το παίρνω διότι θέλω να κάνω ανακύκλωση και αυτά εδώ τα μεγάλα από το Lidl με βολεύουν πάρα πολύ, οπότε αφού δεν έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι πάντα τα παίρνω και βάζω μέσα τα πράγματά μου. Ξεκινάω με μακαρόνια, τα συγκεκριμένα είναι ολικής αλέζειος και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ιταλικό τυρί τριμμένο, το λατρεύω το συγκεκριμένο, ειδικά με τα μακαρόνια που σας έδειξα πιο πριν. Και επίσης παίρνω και αυτό για τις πίτσες και όλα αυτά, το οποίο είναι το cheese mix και έχει 30% λιγότερα λιπαρά, οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Συνεχίζω με μπανάνες, τις αγοράζω όπως ξέρετε πράσινες, διότι μου αρέσει να είναι άγουρες και έτσι μετά να κυτρινίζουν περισσότερο. Μετά πάμε σε πολύ πολύ αγαπημένο μου σταφύλι, είναι αυτό εδώ, το οποίο παιδιά αυτό εδώ είναι πεντανόστιμο, το αγαπώ. Το σταφύλι εννοείται ότι το θέλω χωρίς κουκούτσια. Μετά πάμε στις πιπεριές αυτές εδώ, είναι οι πιπεριές mix, είναι μια κίτρινη, μια πράσινη και μια κόκκινη, τις αγοράζω πάρα πολύ καιρό και το ξέρετε. Πριν μου πείτε κάτι για τα απορρυπαντικά και τα φαγητά, να σας πω ότι τα φαγητά είναι στις σακούλες, είναι μια χαρά προστατευμένα και δεν είχα ποτέ πρόβλημα να τα έχω μαζί με τα απορρυπαντικά ή κάτι τέτοιο, απλά όπως βλέπετε προσπαθώ όσο γίνεται να τα διαχωρίσω. Πάμε στο αγγούρι. Πήρα 3 αγγούρια διότι πρόσφατα έμαθα παιδιά ότι το μαρούλι, ειδικά όσες έχουμε πρόβλημα με την κοιλιά μας που είναι πολύ μεγάλη, πρίζεται κλπ, προκαλεί πρόβλημα το μαρούλι διότι έχει πάρα πολλές φυτικές ίνες οι οποίες σε πρίζουν θέλοντας και μη. Οπότε, εάν έχετε θέμα με την κυλίτσα σας, όπως έχω εγώ, προτιμάτε άλλου είδους υλικά στη σαλάτα σας από ότι το μαρούλι. Προσπαθήστε όσο γίνεται να το περιορίσετε. Ροδακινάκια, μια ολόκληρη σακούλα, τα λατρεύω. Αγαπημένο φρούτο, ειδικά αυτή την εποχή. Καροτάκια, μια σακουλίτσα. Τα αγαπώ και αυτά πολύ. Είναι έτοιμο να λιώσει, οπότε πρέπει να το βάλω στην κατάψυξη. Πήρα ένα frozen yogurt, φράουλα και βατόμουρο παρακαλώ, με στραγγιστό γιαούρτι κρικρί, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Επίσης το βλέπετε αυτό, μόνο 147 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Πολύ ενδιαφέρον. Οι κλασικές αγαπημένες μου πίτσες, παίρνω μαργαρίτα, τις θέλω σκέτες διότι προσθέτω από πάνω δικά μου υλικά όπως είδατε που πήρα. Κατεψυγμένες φράουλες στην extra large συσκευασία. Αν δεν κάνω λάθος, τις είχε και σε προσφορά. Θα τα δούμε μετά μαζί στις τιμές αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω smoothies και να χρησιμοποιώ αυτά τα φρούτα, καθώς η φράουλα είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Πάμε σε υλικά για το toast και πήρα 2 τυριά Gouda Light, τα οποία τα λατρεύω. Μετά πήρα αυτό εδώ. Είναι στήθος γαλοπούλας βραστό καπνιστό, 400 γραμμάρια. Πραγματικά τεράστια συσκευασία. Την βάζω και στις πίτσες. Και μετά μαύρο ψωμί, παίρνω αυτό εδώ, το οποίο το λατρεύω διότι είναι τόσο μεγάλο παιδιά που δεν χρειάζεται καν να πεινάς πολύ να φτιάξεις 2 toast, με ένα είσαι καλυμμένος.
Τσίχλες αγαπώ αυτές εδώ με strawberry και lime. Παιδιά, όσοι τις έχουν δοκιμάσει μου έχουν πει τα καλύτερα και συμφωνώ, είναι φανταστικές. Είναι αγαπημένη μου γεύση γιατί έχει και πάρα πολλές άλλες. Και πάμε τώρα στα καθαριστικά. Πήρα 3 πανάκια με μικροίνες, τα οποία υποτίθεται ότι βοηθούν να καθαρίσεις πολύ πολύ καλύτερα το σπίτι σου και με λιγότερο προϊόν στα καθαριστικά σου, οπότε τα πήρα να τα δοκιμάσω διότι διάβασα κάτι τέτοιο στο ίντερνετ. 2 ζευγάρια παρακαλώ περιέχει μέσα αυτή η συσκευασία γάντια για την κουζίνα, τα οποία τα φοράω σε medium. Βετέξ, άπειρα βετέξ, μου αρέσουν τα συγκεκριμένα διότι κρατάνε αρκετό καιρό, είναι all purpose, δηλαδή μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλά πράγματα και έχει 5 μέσα, τέλειο. Λοιπόν, από W5 πήρα το απορρυπαντικό κρέμα με citrus, παρακαλώ, το οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για το μπάνιο κλπ, να το καθαρίζω. Μετά πήρα αυτή την τεράστια, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη συσκευασία, από υγρό πιάτων, το original παρακαλώ, όχι κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά δεν νομίζω να μου τελειώσει και ποτέ. Κάτι που το είδα πρόσφατα, μπορεί να μην είναι καινούριο προϊόν, αλλά εγώ τώρα το βρήκα, για να καθαρίζω πιο γρήγορα το μπάνιο, είναι αυτό εδώ, το οποίο απλά λέει το ψεκάζεις, το αφήνεις για λίγο στο μπάνιο και μετά το σκουπίζεις. Οπότε αρκετά ενδιαφέρον σαν προϊόν, θέλω να το δοκιμάσω και ίσως καταργήσω και αυτό εδώ, διότι μου παίρνει παραπάνω ώρα με την κρέμα από ότι ένα σπρέι, σίγουρα. Χλωρίνες. Έχω λοιπόν αυτό εδώ το χλωροκαθαριστικό, το W5. Δεν παίρνω αυτό με το κίτρινο καπάκι, μου αρέσει αυτό με το μπλε για κάποιο λόγο. Και μετά πάλι με το μπλε καπάκι παίρνω αυτό εδώ, το οποίο είναι το Ultra. Και είναι, παιδιά, πάρα πολύ ισχυρό, χρειάζεσαι πολύ λίγη ποσότητα διότι είναι συμπυκνωμένο. Και τώρα με τα σκυλιά, 2 σκυλάκια που έχω, θέλει πάρα πολύ δουλειά και καθάρισμα αυτό, παιδιά. Τώρα βλέπετε μόνο το ένα, η γραβάτα είναι στον κήπο και αλωνίζει. Για ποιον δεν ξέρει, αυτή εδώ είναι η Λούνα που κοιμάται πάντα, πάντα εκεί που είμαι εγώ, όσο πιο κοντά γίνεται. Λοιπόν, πήρα 2 αουτάν παρακαλώ, δεν τα είχε σε κάποια προσφορά, απλά εμένα τσιμπάνε πάρα πολύ τα κουνούπια, οπότε έπρεπε επιγόντως να πάω να πάρω αουτάν. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη γι' αυτό, όπως και για αυτό. Όπως βλέπετε είμαι πολύ κατά στα έντομα, δεν στηρίζω έντομα. Raid λοιπόν για κουνούπια και μύγες, δρά άμεσα γράφει, σκοτώνει και τα κουνούπια που δεν φαίνονται, πολύ σημαντικό. Και για να δω τι δουλειά θα κάνει, αν και είμαι κατά σε όλα αυτά γιατί έχουν πάρα πολλά χημικά, σκεφτείτε για να τα αγοράσω εγώ σε τι ανάγκη είμαι. Λοιπόν, έπειτα είχε σε προσφορά όλο αυτό το βαμβάκι το τεράστιο, το οποίο είναι υδρόφιλο ανώτερης ποιότητας, οπότε πάντα χρειάζομαι βαμβάκι, γιατί όχι. Α, ξέχασα να σας πω ότι πήρα και αυτές εδώ τις ταμπλέτες, είναι από Baygon και δεν έχει συσκευή για ταμπλέτες στο Lidl, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν θέλετε να πάτε να βρείτε ταμπλέτες και συσκευή δεν θα βρείτε στο Lidl. Την πήρα τη συσκευή μου από άλλο σούπερ μάρκετ γιατί για κάποιο λόγο δεν είχα. Οπότε αυτές εδώ όμως ήταν σε μια πολύ καλή προσφορά. Johnson's Baby Powder, πάρα πολλές κοπέλες μου στείλατε μήνυμα ότι θέλετε να το χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν για να δοκιμάσω να κάνω baking με αυτό. Οπότε θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εάν θα θέλετε να δείτε ένα αντίστοιχο βίντεο με τις πρώτες μου εντυπώσεις όσον αφορά αυτό το beauty hack, ας το πούμε. Υπέρ αγαπημένο μου, το σπρέι κατά της θερμότητας από Cien για τα μαλλιά. Παιδιά, κοστίζει 2 ευρώ αυτό το προϊόν και είναι φοβερό, εξαιρετικό. Το προτείνω σε όλους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, είναι φανταστικό, το έχω τελειώσει και το έχω ξαναγοράσει. Επίσης φρίκα, 2 νεράκια μισελέρ και επειδή εγώ βάφομαι, χρησιμοποιώ πάρα πολύ νεράκια μισελέρ. Το συγκεκριμένο είναι για κανονικό και μεικτό δέρμα, το μπλε λοιπόν, το fresh, το οποίο περιέχει corn flour και γλυκερίνη, είναι και τα 2 alcohol free, αυτό εδώ είναι και fragrance free το ροζ, το οποίο είναι για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, οπότε θα τα δοκιμάσω και τα 2 και θα σας πω, το συγκεκριμένο έχει bamboo water, panthenol και γλυκερίνη, πολύ ενδιαφέροντα σαν προϊόντα. Αυτές εδώ λοιπόν είναι οι τιμές για όποιον θέλει να κάνει pause στο βίντεο και να τις δει με την ησυχία του. Πάμε τώρα στον ΑΒ, ο οποίος να ξέρετε ότι κάθε Τρίτη και Τετάρτη με αγορές άνω των 25 ευρώ με την κάρτα σας, την ΑΒ Plus, πώς λέγεται, θα έχετε έκπτωση
5%. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Και επίσης μαζί με την κάρτα σας, πριν πάτε στο σούπερ μάρκετ, να πηγαίνετε σε αυτό το μηχάνημα και να παίζετε αυτό το παιχνιδάκι, το οποίο σας δίνει και πόντους. Νομίζω ότι σας δίνει και δωροπιταγές, εάν δεν κάνω λάθος. Οπότε εγώ το έπαιξα. Απλά δεν πρόλαβα να το τραβήξω σε βίντεο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και μου έδωσε 15 δωρεάν πόντους αυτή τη φορά, γιατί παίζετε μία ομπρελίτσα, τη γυρνάτε και ό,τι τύχει στην ομπρελίτσα, στον τροχό δηλαδή στην ουσία, αυτό και έχετε τύχει. Ό,τι περίεργο, η Κωνσταντίνα πήρε κατσικίσιο γάλα. Είναι αγαπημένο μου το κατσικίσιο γάλα, για κάποιο λόγο δεν πίνω πλέον αγελαδινό. Το συγκεκριμένο είναι από Ροδόπη και έχει 1,5% λιπαρά. Πάμε στα φρούτα, τα συγκεκριμένα είναι βερίκοκα και περιέχει πάρα πολλά μέσα η συσκευασία. Αυτό το μπολ το έχω αγοράσει και δεύτερη φορά. Σκεφτείτε πόσο πολύ μου αρέσει. Είναι τέλειο για σαλάτες, για popcorn, αν φωνάζετε την παρέα σας στο σπίτι και βλέπετε ταινιούλες κλπ. Ή απλά αν τρώτε πολλά popcorn. Οπότε το είχε και σε έκπτωση. Είναι και ήδη αγαπημένο μου μπολ, το ξαναγόρασα. Και μέσα σε αυτό, ένα έτσι πράσινο theme, πήρα πολλά ξινόμηλα τα οποία τα λατρεύω. Πήρα πάρα πολλές σταφίδες. Μισό να σας δείξω. Αυτά εδώ. Ναι, αυτά εδώ τα φανταστικά τα φρούτα, παιδιά, δεν υπάρχουν, είναι τόσο νόστιμα, μπορείτε να τα βάλετε σε ένα γιαούρτι και να τα φάτε σαν σνακ, σκέτα φυσικά, ακόμα και σε σαλάτες τα βάζω, διότι απλά τα λατρεύω. Δεν λέγονται ακριβώς σταφίδες, κάπως αλλιώς λέγονται, απλά εγώ τα λέω σταφίδες αυτού του είδους στο σταφύλι. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ νόστιμο είναι, πρέπει να το δοκιμάσετε. Εννοείται δύο συσκευασίες από τον καφέ Λαβάντζα Κρέμα Εγκούστο. Παιδιά, πόσο πολύ μας πονάει εμάς που πίνουμε πάρα πολύ καφέ, που έχει αυξηθεί ο φόρος στον καφέ. Έχει πάει αρκετά ακριβώς ο συγκεκριμένος, ήταν πολύ πιο φθηνός παλαιότερα, αλλά είναι ο αγαπημένος μου εσπρέσο, έχω μηχανή εσπρέσο, δεν τον αλλάζω με τίποτα. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα τα Quaker τα είχε σε προσφορά μείον 50%, οπότε εννοείται ότι τα άρπαξα. Ήθελα και να τα δοκιμάσω. Είναι λοιπόν νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης με αποξηραμένα φρούτα και αμύγδαλα. Όπως βλέπουμε έχει νυφάδες βρώμης, σταφίδα μήλο, χουρμάδες, φράουλες, σιτάρι και όλυρα, αμύγδαλα και ηλιόσπορους. Η συσκευή που σας έλεγα ότι έπρεπε να πάω να πάρω, πραγματικά αυτό το καλοκαίρι αν με ξανατσιμπήσουν κουνούπια δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω. Και πάμε τώρα στα καλλιντικούλια. Είχε αυτόν εδώ τον αφρό ξυρίσματος από Satin Care. Είναι για ευαίσθητο δέρμα και έχει και aloe vera. Ένα συν ένα δώρο τους είχε, οπότε εννοείται πως τους άρπαξα. Μετά, ακόμα ένα νεράκι μισελέρ. Σας παρακαλώ πολύ, μην με κρίνετε. Απλά λατρεύω τα μισελέρ. Είναι από την Dia Dermin. Το είχε νομίζω και αυτό σε προσφορά. Το οποίο είναι για όλους τους τύπους δέρματος, παρακαλώ. Και είναι και για πρόσωπο και για μάτια στα 400 ml και ήταν αρκετά καλή η τιμή του. Η Pantene είχε ένα συν ένα δώρο στα προϊόντα της, οπότε αποφάσισα να πάρω αυτή τη LAC και να τη δοκιμάσω, η οποία έχει 5 κράτημα και είναι για όγκο. Έπειτα ένα νέο προϊόν, το οποίο παιδιά δεν το έχω ξαναδεί, είναι το Foam Conditioner, απαλά και μεταξένια μαλλιά υπόσχεται, τα οποία είναι για λεπτά και φριζαρισμένα μαλλιά, τα οποία είναι ακριβώς τα δικά μου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν προϊόν, υποτίθεται ότι βγαίνει σαν αφρός στο χέρι σου και το χρησιμοποιείς μέσα στο ντους, κανονικά έτσι όπως χρησιμοποιούμε τα conditioner μας. Είχε και για άλλους τύπους μαλλιών, οπότε να πάτε να τσεκάρετε αυτό το προϊόν και θα σας πω σίγουρα στα υπόλοιπα social media μου αν μου άρεσε ή όχι. Αυτές λοιπόν είναι όλες οι τιμές από τον ΑΒ. Αυτό ήταν το Supermarket Haul, κάντε like αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί κάνουμε και διαγωνισμούς και σας δείχνω πράγματα τα οποία δεν ανεβαίνουν ποτέ στο YouTube και από μένα ομορφιές μου και τη Λούνα πίσω στο background. Φίλια πολλά!